Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία και προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της νεοσύστατης Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας. Συγκεντρωθήκαμε στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας για να, μετά από κάλεσμα που έγινε στους Προέδρους του Νομού Μεσσηνίας, για να εγκρίνουμε το νέο καταστατικό πλέον του Συλλόγου και να πάμε σε εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει γίνει κάλεσμα προς όλους τους Πρόεδρους Νομού Μεσσηνίας. Η ανταπόκριση είναι θετική και όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί στις νέες αυτοδιοικητικές προκλήσεις. Η αμεσότητα με τα προβλήματα και τα θέματα των τοπικών κοινωνιών ενώνουν τους Προέδρους στην αποστολή τους. Οι σημερινές εκλογές δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά η αρχή μιας νέας διεκδίκησης. Οργανωτικά θέματα που θα ενώσουν όλους τους Προέδρους της Μεσσηνίας, μια ανθρώπινη αλυσίδα που θα αναδείξει τα στοιχεία και την προβολή της μεσσηνιακής κοινωνίας. Σε αυτό το κάλεσμα θα συμμετέχουν όλοι οι Πρόεδροι και στη λήψη των αποφάσεων και στην υλοποίησή τους μέσα από το καινούριο νέο θεσμικό πλαίσιο του Συλλόγου της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας. Η προσωρινή διοίκηση, η οποία θα συγκροτηθεί σε σώμα μέρες, αποτελείται από τους Δημήτρη Παύλο Δημητρούλια, πρόεδρο Πιπερίτσας, τον Γιώργιο Θεοδωρακία, πρόεδρο Νεοχωρίου Δυτικής Μάνης, Γιάννη Καλίβα, πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Εύας, Γρηγόρη Κωστόπουλο, πρόεδρο της Κοινότητας Άριος, Παναγιώτη Λύρα, πρόεδρο της Κοινότητας Καλαμάτας, Νικό Ρούτσι, πρόεδρο του Συμβουλίου της Μεσσήνης, τον Παναγιώτη Τσκούρα από την κοινότητα Αριού, τον Αλκιβιάδη Φρέσκα από την κοινότητα Μελιγαλά και τον Δημήτρη Χρονόπουλο από την κοινότητα του Αγίου Φλόρου.